Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλοι συνδρομητές του Super Sport, μόλις άρχισε η εκπομπή «Τάδε έφη ο κύριος Πρόεδρος». Μια εκπομπή που θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη βράδυ στις 9. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να σας γνωρίσει την αθέατη πλευρά ανθρώπων που όλοι γνωρίζετε. Προσκεκλημένος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Χαρά μου ιδιαίτερη να βρίσκομαι κοντά σας, γιατί πραγματικά προσφέρετε ένα μεγάλο ανεκτήμητο έργο για να προχωρήσει περισσότερο ο ελληνικός αθλητισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά έναν αθλητή μεγάλο? Είναι τα προσόντα του τα φυσικά, είναι η ψυχή του, είναι το ταλέντο του? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν αθλητή και τον κάνει μεγάλο? Γιατί από τα χέρια τα δικά σας έχουν περάσει πραγματικά σημαντικοί, σημαντικότατοι διεθνούς ακτινοβολίας μπασκετμπολίστες. Για μένα, ναι, πρώτο και κύριο μέλημα είναι να έχει ο αθλητής ήθος. Γιατί όσον αφορά την αγωνιστική του πλευρά, κάποια μέρα θα αισθάνεται άνετα και θα είναι, μπορεί να είναι καλός, κάποια μέρα θα έχει πρόβλημα οικογενειακό ίσως και θα σκέπτεται ορισμένα άλλα πράγματα και όχι τον αγώνα. Επομένως, για μένα προσωπικώς, το ήθος είναι κύριο μέλημα. Δεύτερον, είναι η καλή αθλητική ζωή που κάνει. Και τρίτον, είναι να υπάρχει επαγγελματισμός. Διότι, όπως ξέρετε, σήμερα οι περισσότεροι αθλητές, έστω και αν εμφανίζονται σαν ερασιτέχνες, στην πραγματικότητα λίγος πολύ είναι επαγγελματίες. Το ταλέντο πού το βάζετε σε αυτή, πού θα το κατατάσσετε? Το ταλέντο θα το βάλω μεταξύ χαρακτήρα και αγωνιστική διάθεση. Εσείς έχετε δει ταλέντα να καταστρέφονται, να μην προχωράνε επειδή δεν είχαν ήθος ή επειδή δεν είχαν καλή ζωή? Πάρα πολλά ταλέντα. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, πάρα πολλά ταλέντα ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά στον δρόμο χαθήκανε. Και χαθήκανε διότι πρώτον δεν κάνανε καλή αθλητική ζωή και κατά δεύτερο λόγο δεν είχαν ως σκοπό τους τον αθλητισμό, αλλά προσπαθούσαν να περάσουν λίγα χρονικά, ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά να φύγουν από τον αθλητισμό. Κύριε Γιαννακόπουλε, 27 χρόνια υπηρετείτε τον αθλητισμό. Από το πόστο που κατά καιρούς έχετε επιλέξει, πέστε μου, αν τραβάγατε μια γραμμή και κάνατε ένα ισολογισμό, τα χρόνια ήταν περισσότερα οι χαρές ή οι λύπες? Θα σας πω το εξής. Λένε καμιά φορά ότι η ομάδα πήρε ένα πρωτάθλημα. Θα σας πω το εξής. Ότι το πρωτάθλημα είναι ένα μεγάλο κύπελο, γεμάτο πίκρες και στο τέλος απάνω απάνω έχει ένα μικρό κερασάκι. Το κερασάκι είναι τόσο νόστιμο τελικά? Αν πραγματικά κάνεις ερασιτεχνικό αθλητισμό, τότε το κερασάκι είναι το τελευταίο πράγμα που απολαμβάνεις. Ειδικά στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που κρίνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Εσείς πώς αντέχετε να παρακολουθείτε αυτή τη δραματική εξέλιξη των αγώνων? Έχετε πάει και στο κύπελο Ευρώπης, έχετε πάει σε δεκάδες, μα εκατοντάδες αγώνες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές όταν πλησιάζει στο τέλος και τα πράγματα είναι κρίσιμα, αλλάζω κανάλι όταν το βλέπω από τηλεόραση. Εσείς τι κάνετε, πώς αντιδράτε? Προσπαθώ να φανώ όσο μπορώ ήρεμος. Δυστυχώς όμως, όσο και να θέλεις να είσαι ήρεμος, πολλές φορές το πάθος σε κάνει να ξεφεύγεις και να κάνεις ενέργειες που δεν επιτρέπονται. Σας έχει τύχει να αλλάξετε κανάλι ή να γυρίσετε τα μάτια στο καλάθι? Καταρχήν θα πρέπει να σας πω το εξής. Ποτέ δεν έχω παρακολουθήσει αγώνα του Παναθηναϊκού από το κανάλι ή από το ραδιόφωνο. Γιατί πραγματικά τότε θα πρέπει να αισθάνεσαι ότι ίσως να πλησιάζει και το τέλος της ζωής σου. Δηλαδή είτε είστε στο γήπεδο είτε δεν το βλέπετε. Θα πω κάτι που το λέω δημόσια για πρώτη φορά. Ποτέ μα ποτέ δεν έχω δει στο σπίτι μου την τηλεόραση ή να ακολουθήσω το ραδιόφωνο σε αγώνα, διότι είναι μαρτύριο. Εάν ο αγώνας είναι στο γήπεδο το οποίο βρίσκομαι, δεν έχω πρόβλημα. Αισθάνομαι βέβαια την αγωνία, αλλά η αγωνία το να μην παρακολουθείς τον αγώνα διαζώσεις είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από ό,τι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε έναν από τους τελευταίους αγώνες αισθάθηκα πραγματικά τάση λιποθυμίας, διότι ήταν ο αγώνας σε τέτοιο κρίσιμο σημείο που το παιχνίδι πεζόταν δευτερόλεπτα, άλλαζε το αποτέλεσμα. Επομένως, θέλω να καταλήξω ότι πραγματικά είναι ψυχοβγάλτης. Στη λαϊκή γλώσσα, αυτό που λέμε, το μπάσκετ ειδικότερα, είναι το άθλημα που κάνει τον άνθρωπο ψυχοβγάλτη. Βγάζει ψυχές. Μήπως αυτή η αδρεναλίνη που εκκρίνεται εκείνη τις κρίσιμες ώρες είναι και η κρυφή γοητεία αυτού που σας κάνει να είστε στην καρέκλα? Εάν αγαπάς κάτι, όπως πραγματικά το αισθάνομαι εγώ για το θέμα του μπάσκετ σήμερα, τότε πραγματικά η αδρεναλίνη πηγαίνει στο ανώτατο όριο που μπορεί να ανέβει. Ξέρετε, ο κόσμος θα αναρωτιέται. Μα καλά, θα το πω ευθέως τώρα, και συγχωρέστε με ελεύθερα. Το πω έτσι, αλλά μα καλά, αυτός ο Γιαννακόπουλος τώρα, του τρώνε τα λεφτά, πόσα λεφτά βάζει, μα τόσο κοροϊδό είναι που δίνει τόσα δισεκατομμύρια εδώ, τόσα από εκεί, τόσα από εδώ. Τι είναι αυτό, τι απαντάτε σε αυτούς? Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού αξίζει να κάνεις κάθε θυσία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περιορισμός. Εάν έχεις την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσεις, αξίζει να βοηθήσεις. Διότι πραγματικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού αξίζει να κάνεις οποιαδήποτε θυσία. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι, έχει όριο αυτή η θυσία? Εξαρτάται. Τι θέλεις. Έχετε επιβεί τα όρια σας? Νιώσατε κάποιες στιγμές να πείτε ότι, οπ, μήπως το παρακάνω? Μα σας πω, όχι. Αν αγαπάς κάτι, φτάνεις σε αυτό το σημείο. Εκείνο που πρέπει να πω όμως από αυτή τη θέση τώρα είναι, όποιος πει ότι κέρδισε χρήματα από τον αθλητισμό, λέει ένα μεγάλο ψέμα. Άλλοι όμως έχουν κερδίσει δόξα, θα τα αμφισβητήσετε? Είναι. Γνώση, προβολή. Τους έμαθε ο κόσμος όλος. Είναι γεγονός, αναμφισβητήτο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και όποιος θα το αμφισβητεί, θα λέει πάλι ψέματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι έχετε πάρει τον Παναθηναϊκό? Ορίστε. Τι πιστεύετε εσείς ότι έχετε πάρει τον Παναθηναϊκό? Την αγάπη των φίλων του Παναθηναϊκού, την οποία τη βλέπω καθημερινά. Στον δρόμο, σε ένα κέντρο, στον κινηματόγραφο, οπουδήποτε. Κύριε Πρόεδρε, μήπως την έχετε πληρώσει πολύ ακριβά αυτή την αγάπη? Θα σας πω. Όπως το βλέπει ο καθένας. Σας πέρασε ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας σας στον Παναθηναϊκό ένα τρελό όνειρο? Δηλαδή, κάποια στιγμή είχατε πιάσει τον εαυτό σας με κλειστά τα μάτια και να λέγατε, να μονολογούσατε, να φέρω τον Τζόρνταν να δούμε τι θα γίνει στη χώρα αυτή? Το είπατε, το ονειρευτήκατε? Θα σας πω κάτι. Όταν ο Τζόρνταν αποφάσισε να φύγει, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αν μπορούσα και αν είχα τη δυνατότητα, όχι την οικονομική δυνατότητα, τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή μαζί του και να τον φέρω σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού να αγωνιστεί. Το έσοδο του οποίου ο αγώνας θα τα έδιδα σε φιλανθρωπικούς σκόπους. Πραγματικά θα ήταν κάτι, μια μικρή προσφορά σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν και έρχονται με κρύο, με βροχή, με χιόνι να παρακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, το κάνατε, θα το κάνετε, το έχετε στο πρόγραμμα? Δεν πιστεύω ότι μπορεί ποτέ να έρθει. Είναι, οι αθλητές αυτοί δεν φεύγουν από τη χώρα τους. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Θα ήταν, ίσως θα ήταν μια, η πιο ευτυχισμένη στιγμή της αθλητικής μου ζωής, της ζωής μου που ασχολούμαι μέσα στον ελληνικό αθλητισμό. Κύριε Πρόεδρε, έχετε γευτεί κύπελλο Ευρώπης, έχετε πάρει τόσες διακρίσεις. Τι είναι αυτό που σας κάνει να συνεχίζετε την παρουσία στον Παναθηναϊκό? Τι άλλο φιλοδοξείτε δηλαδή? Σας είπα και πάλι, είμαι 27 χρόνια στον Παναθηναϊκό και είναι το χόμπι μου. Όπως θέλετε, πάρτε, είναι η ζωή μου. Ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου. Και θα είμαι ευτυχής να βλέπω καθημερινά τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει ένα σκαλί ακόμη παραπάνω. Πώς όμως, ποιο ήταν εκείνο το ερέθισμα που σας έβαλε στην αθλητική οικογένεια? Θα πω κάτι. Από παιδί παρακολουθούσα τον αθλητισμό. Μου άρεσε. Και ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή ήρθε στο γραφείο μου ο Μακαρίτης, ο Σωτήρης, ο Αγγελόπουλος του μπακ του Παναθηναϊκού και μου λέει: Παύλο, θέλω να μας βοηθήσεις. Ο Μακαρίτης, ο Γουλανδρής, πήρε και τον Αλτζιβάρ και τον Νικολάου. Θέλω να μας βοηθήσει οικονομικά να πάρουμε τον περίφημο τότε Βραζιλιάνο Ντεμέλο. Πράγματι. Μάλιστα. Ο περίφημο και, Ντεμέλο. Μπράβο. Πράγματι, σου βοήθησα. Πήραμε τον Ντεμέλο. Και το πρώτο πράγμα που έκανε η τότε διοίκηση του κυρίου Κίτσου και του κυρίου Γιώργου Κοντογιάννη να με κάνει πρόεδρο μέλος στον Παναθηναϊκό και εν συνεχεία τακτικό μέλος. Αλλά το δυστύχημα ήταν, έγινα μεν τακτικό μέλος, αλλά ένα από τα μέλη, επειδή έγινα διαβοής, ένα από τα μέλη έφερε αντίρρηση και επομένως επί 6 μήνες προσπαθούσα να τραβήξω την αντίδραση αυτού του ανθρώπου για να μπορέσω να γίνω επίσημα πλέον τακτικό μέλος του Παναθηναϊκού. Πετε μου, πώς νιώθετε όταν είστε στο γήπεδο και ακούτε τη μια μέρα την εξέδρα να δονείται και να φωνάζει Παύλο Θεέ? Όχι τέτοια πράγματα. Όχι, πώς νιώθετε εσείς? Και από την άλλη μεριά, την άλλη μέρα, με ευκαιρία ενός άτυχου αποτελέσματος, να φωνάζει Παύλο παρά αυτό, να είναι πάλι ο διός στον άλλο, να ο διαιτητής θέλει, ο προπονητής θέλει. Εσείς μέσα σας τη λέτε, αυτό με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, καταρχήν, όταν ο άλλος σε χειροκροτεί, αισθάνεσαι κάποια ευχαρίστηση. Όταν πάλι δεν σε χειροκροτεί, αλλά ίσως να δημιουργεί κάποια άλλη κατάσταση, αισθάνεσαι μειωμένος. Αλλά τα συνεχή χρόνια σε έχουν πλέον εκπαιδεύσει, ώστε να ανέχεσαι και το ένα και το άλλο, ίσως βέβαια το χειροκρότημα με μεγαλύτερη χαρά, αλλά πάντως να μην αντιδράς όταν πραγματικά δεν αισθάνεσαι ευχαριστημένος από την αντίδραση του κόσμου. Εσείς, όταν στο τέλος η κερκίδα σας υμνεί, νιώθετε ένα μέρος της δόξας αυτής, νιώθετε μια δικαίωση? Αν πω όχι, θα είναι ψέμα. Έχετε αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να μπείτε εσείς μες στο γήπεδο να αγωνιστείτε? Δηλαδή, βεβαίως η ερώτηση είναι μεταφορική, δεν εννοώ. Αν μπορούσα αλλά να βοηθήσω. Αλλά σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να μπείτε μέσα? Αν πίστευα ότι μπορούσα να βοηθήσω, θα το έκανα. Παρορμητικά μένα θα το έκανα. Ακριβώς αυτό λέω. Πώς ελέγχεται αυτός ο παρορμητισμός? Δεν ελέγχεται. Το δυστύχημα είναι ότι όσο και να θέλεις να κρατηθείς, ορισμένες φορές, ίσως ελάχιστες φορές, παρορμητικά κάνεις ενέργειες τις οποίες δεν θα έπρεπε να κάνεις. Έχετε μπει ποτέ μέσα στα αποδυτήρια να εμψυχώσετε τους παίχτες? Πολλές φορές. Να πείτε πρόσεξε αυτό, να είναι, κάνει το άλλο? Όχι. Η αρχή μου είναι να μην επεμβαίνω σε θέματα τεχνικά. Εγώ είμαι πρόεδρος. Εγώ διευθύνω το σωματείο ή το κομμάτι αυτό του σωματείου έξω από την πόρτα. Μέσα από την πόρτα του γηπέδου είναι αρμόδιος ο τεχνικός σύμβολος. Γι' αυτό και παίρνουμε και τους προπονητές των τεχνικών. Από τη στιγμή που θα ασχοληθώ εγώ προσωπικώς, το σύλλογος έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει σύλλογος.
Είναι γεγονός όμως ότι ορισμένες φορές θα πω μέσα, παιδιά, ελάτε, πάμε. Πάμε να κερδίσουμε. Πάμε να κερδίσουμε. Ακριβώς. Αλλά προς Θεού. Όχι τεχνικές συμβουλές. Προς Θεού. Όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είναι βλάξη. Διότι περισσότερο κακό θα κάνει, παρακαλώ. Εσείς που έχουν περάσει από τα χέρια σας τόσοι προπονητές, γιατί εσείς τους επιλέγετε. Ναι. Έχετε δει και καλούς και κακούς. Και καλούς προπονητές όσον αφορά την τεχνική υποδομή, κατάρτιση, γνώση που έχουν, αλλά και σαν προσωπικότητες. Ποιος πιστεύετε ότι ως προσωπικότητα ήταν ένας προπονητής που θα τον κάνατε και σήμερα φίλο ή παρέα? Όχι, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αν ήταν τεχνικά κατηρτισμένος, ως ανθρώπινη διάσταση, ως παιδευτής παιδιών. Γιατί αυτός είναι στην ουσία ο ρόλος του, έτσι. Άνθρωπος με ανθρώπινα αισθήματα, κύριος ήταν ο προπονητής ο Παυλίσεβιτς. Ήταν κύριος, άψογος από κάθε πλευρά. Ανεξαρτήτως του τεχνικού μέρους, το αποτέλεσμα, και αποτέλεσμα και αν κέρδισαν, και αν σαν άτομο, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον άριστο χαρακτήρα του. Τον χαρακτήρα του κυρίου με κάπα κεφαλαίο. Πολλά λέγονται για διαιτησίες, για παραγοντισμούς, για παράγοντες που συναλλάσσονται, για καθαρό και μη καθαρό πρωτάθλημα και όλα αυτά. Εσείς τι σχέση έχετε με αυτό όλο, πώς το αντιμετωπίζετε, κοιτάξτε, ποια είναι η απόσταση που το κοιτάτε? Κοιτάξτε, εάν δεν έχεις αποδείξει, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Βεβαίως, ούτε εγώ μιλάω πολλά, ένα λεπτό. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, αλλά εάν δεν έχεις αποδείξει, δεν μπορεί να θίξεις προσωπικές αξιοπρέπειες. Δεν εννοώ να θίξετε καμία αξιοπρέπεια. Εγώ θέλω να σας πω ότι κάποια πράγματα συζητιώνται ως φήμες, ως παραφιλολογία. Στο χώρο είναι ευρύτερα γνωστό. Δεν το λέτε εσείς, ούτε εγώ το λέω. Θα ήμασταν ανακόλουθοι. Εγώ λέω, εσείς έχετε πει στον εαυτό σας ποτέ, εγώ τώρα τι δουλειά έχω με αυτούς? Κοιτάξτε, δείτε, για να μπεις σε αυτό το χώρο, πάνε να πει ότι κι εσύ γίνεσαι ένα κομμάτι από το χώρο αυτό. Εάν δεν το ήθελες, δεν θα ήσουν εκεί πέρα. Επομένως, πρέπει να λέμε ότι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το χώρο. Άμα δεν ήθελε, δεν θα ήσουν. Αύριο το πρωί θα φύγει. Επομένως, εφόσον κάθεσαι εκεί, πάνε να πει ότι τουλάχιστον το ανέχεσαι. Είναι πολύ ειλικρινή η απάντησή σας. Και... εάν κάποιος στην επιχείρηση μου έκανε αυτά που ανέχομαι μέσα στον αθλητικό χώρο, θα του είχα κόψει το κεφάλι. Εν τούτης όμως, στον αθλητικό χώρο το ανέχεις, διότι δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Ή θα πρέπει να απογορήσεις, ή θα πρέπει να προσαρμοστείς εν το μέτρο του δυνατού με το περιβάλλον αυτό. Έχετε χρησιμοποιήσει στοιχεία γνώσης που έχετε πάρει από την θητεία σας στον αθλητισμό να τα βάλετε στην επιχείρησή σας? Έχετε γίνει συσταγωγικά καλύτερος, πιο εμπειρότερος, πιο... Σαφώς. Μερικά πράγματα εμπειρία, που είναι κοινά. Η εμπειρία από τον αθλητισμό είναι ότι θα πρέπει πρώτα-πρώτα να ενέχεσαι τον άνθρωπο με το μέτρο των δυνατοτήτων στις ανάγκες του, στις απόψεις του, στις ενέργειές του. Επομένως, στην προσωπική σου εργασία, καμιά φορά είσαι υποχρεωμένο να κάνεις λίγο λάσκα τα πράγματα, διότι έχει συνηθίσει από τον αθλητισμό. Στον αθλητισμό δεν θα έκανα ποτέ στην επιχείρησή μου αυτά που κάνω στον αθλητισμό. Εν τούτοις όμως θα κάνω. Και καμιά φορά διαρωτώ, μα είναι δυνατόν να κάνω τέτοιες υποχωρήσεις τη στιγμή που εγώ στη δουλειά μου, στην οικογενειακή μου ζωή, στην κοινωνική μου ζωή είμαι τόσο καιρός? Εν τούτοις το κάνεις. Διότι είσαι υποχρεωμένος. Αλλιώς δεν μπορεί να μείνει μέσα στο κλίμα αυτό. Πού σας αρέσει να διασκεδάζετε? Πού σας αρέσει να πηγαίνετε με την οικογένειά σας? Καταρχήν πάνω απ' όλα είναι η οικογένειά μου. Εν συνεχεία έρχεται ο αθλητισμός και εν συνεχεία δυστυχώς έρχεται η επιχείρηση. Έχω μια πολύ καλή επιχείρηση με άριστους συνεργάτες και αυτό με βοηθάει να απασχολώ λίγο περισσότερο χρόνο για τον αθλητισμό. Η σύζυγός σας δεν σας έχει πει ποτέ, έλα ρε Παύλο, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό πια? Δεν σε μπορώ να σε βλέπω να κουράζεσαι, να αγχώνεσαι, να στεναχωριέσαι με τις ήττες κτλ. Έχει τέτοιες παρεμβάσεις? Όταν ο σύντροφός σε αγαπά, θα στο κάνει οπωσδήποτε αυτό το ερώτημα. Αλλά μπορώ να καυχηθώ ότι δεν είχα ποτέ πρόβλημα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά μου συμπαρίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις που περνάω δύσκολες στιγμές από τον ελληνικό αθλητισμό. Ποιο είναι το πρόγραμμα του Προέδρου όταν η ομάδα χάνει? Να φύγει από το γήπεδο κατεβασμένα το κεφάλι, να στεναχωριέται, να σκέπτεται λεπτό-λεπτό τι πέρασε μέσα στον αγώνα αυτό και να προσπαθεί να ηρεμήσει. Αλλά δυστυχώς όποιος πει ότι ηρεμεί αμέσως λέει και πάλι ψέματα. Εσείς θα πάτε σπίτι και θα μείνετε εκεί ή θα πάρετε την οικογένεια να βγείτε έξω για να σας σκάσετε λίγο? Θα ήθελα πάρα πολύ, παρόλα που η οικογένειά μου προσπαθεί να με βοηθήσει να βγω έξω, ενώ θα πω ότι όχι, είναι τέτοιο το πάθος που πραγματικά στεναχωριέμαι και δεν βγαίνω έξω. Δεν βλέπετε κανέναν, δεν μιλάτε με κανέναν? Με την οικογένειά μου και τίποτε περισσότερο. Είστε προληπτικός? Δηλαδή έχετε κάποια μικρά γούρια? Όχι. Που αυτά, μια γραβάτα αυτά, που... αυτά είναι για άλλους ανθρώπους, δεν είναι για μένα. Ναι. Ποτέ, δεν κάθεστε πάντα στην ίδια θέση? Όχι, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι... χαιρετάτε πάντα τον προπονητή? Όχι, αυτά τα πράγματα δεν είναι. Αν... και μάλλον και τα καυτηριάζω καμιά φορά όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, θεωρώ ότι είναι έξω από την κάθε λογική. Πέστε μου κάτι. Αν σας έλεγα από τα 27 χρόνια ζωής, αθλητικής ζωής, να διαλέξετε δύο φωτογραφίες. Ποια είναι τα πιο αγαπημένα σας, οι πιο αγαπημένες στιγμές
από αυτή την θητεία στον αθλητισμό. Θα σας πω χαρακτηριστικό ένα γεγονός. Ότι όταν ήμουν στον Εραστέχη Παναθηναϊκό, μία αθλήτριά μου, η Ρούλα η Παγκαλούδη από το βόλεϊ γυναικών, μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Ως η καλύτερα αμυφθήσα αθλήτρια στο παγκοσμίω στο βόλεϊ. Έχουν κατά καιρούς ακουστεί και διάφορα περιστατικά ότι κάτι έγινε με τον Γκάλι και ότι ο κ. Γιανακόπουλος δεν φέρθηκε καλά στον Γκάλι και ότι έχετε θέση πάνω σε αυτό. Θέλετε να μιλήσετε πάνω σε αυτό? Δεν έχω κανένα λόγο να αρνηθώ να μιλήσω. Ο Γκάλις υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αθλητής, πάρα πολύ μεγάλος αθλητής, αλλά δυστυχώς είχε στο μυαλό του ορισμένα νούμερα τα οποία πραγματικά ήταν έξω πραγματικά. Την τελευταία χρονιά εισέψαξε ορισμένα, δεν έπαιξε τον αγώνα, διότι ήρθε σε μια ρήξη με τον τότε προπονητή, τον κύριο Πολύ, τον οποίο και εκτιμώ ιδιαιτέρως. Θα πρέπει να πω ότι ήρθε σε ρήξη και απεχώρησε. Την επόμενη χρονιά ήρθε και ζήτησε να πάει σε ένα άλλο σωματείο. Του είπα ότι δεν έχω καμία αντίρρηση, σέβομαι και εκτιμώ τα σωματεία της Μακεδονίας και ειδικότερα τον Άρη που βγήκε και του είπα, εγώ με τα δυο μου χέρια θα υπογράψω την ελευθερία σου να πας εκεί που ξεκίνησες, γιατί πραγματικά στον Άρη ανδρώθηκες, τον Άρη βοήθησες και ο Άρης βοήθησε να φτάσει στο ελληνικό μπάσκετ εκεί που έφτασε. Δυστυχώς όμως ο κ. Γκάλης απεχώρησε. Και δεν ήθελε να πάει στον Άρη, άρα ήθελε να πάει σε άλλη ομάδα, μάλλον. Η γνώμη μου είναι, χωρίς βέβαια να είμαι 100% σίγουρος, ότι επειδή ο Άρης τότε δεν είχε την οικονομική ευκαιρία, δεν πήγε στον Άρη. Αυτός και μόνο, πιστεύω, προσωπική μου άποψη ήταν ο λόγος. Αυτός ήταν. Έχετε κάνει μια γραμμή να δείτε πόσα χρήματα έχετε χαλάσει περίπου στον Παναθηναϊκό? Αξίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να κάνεις κάθε βοήθεια. Απλό το χαμόγελο ή το χειροκρότημα δεν μετριέται με χρήματα. Τι θυμάστε από μια επικοινωνία που είχατε με τους φιλάθλους? Σας γράφουν γράμματα οι φιλάθλοι, σας παίρνουν τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Και τηλέφωνα και γράμματα. Άλλοτε να εκθιάσουν, άλλοτε να κάνουν τα παραπονά τους και άλλοτε να υποδείξουν. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Διότι την ομάδα την διευθύνει ο μεν πρόεδρος, ή μάλλον τη διοίκηση την διευθύνει έξω από το γήπεδο, μέσα από το γήπεδο τη διευθύνει ο προπονητής. Επομένως δεν μπορείς να πεις ότι φταίς ή δεν φταίς. Εσύ εκείνο που έχεις να κάνεις και η υποχρέωση είναι να δώσεις τον προπονητή σου, να δώσεις τον καλύτερο δυνατό σύνολο αθλητών και αυτός να δουλέψει απάνω σε αυτό το πράγμα. Εσείς τελικά. Μάλλον για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού δεν είστε μόνο ο πρόεδρος της ομάδας. Είστε ο πρόεδρος όλων των φιλάθλων τελικά. Όχι, δηλαδή, σας έχουν εναποθέσει και προσωπικά τους προβλήματα. Ναι, βεβαίως. Και ξέρω εγώ, πρόεδρε, εσύ που τα κάνεις αυτό, βεβαίως, να με βοηθήσει εκεί. Βεβαίως, και βεβαίως, και όχι μόνο, αλλά και έχουμε συμπαρασταθεί επανειλημμένως και η σκέψη μας είναι πάντα να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, οποιασδήποτε φύσεως πρόβλημα, εάν βέβαια είναι μέσα στις δυνατότητές σου να του προσφέρεις βοήθεια. Άλλωστε, θα πρέπει σαν άνθρωπος να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου και πολύ πιο περισσότερο όταν είναι οπαδός ενός σωματείου το οποίο διευθύνεις. Πετε μου, ποια είναι η άποψή σας για τη θέση του Στάνκοβιτς περί ξένων παιχτών στο ελληνικό πρωτάθλημα κτλ.? Προσωπική μου άποψη, εντελώς αντικειμενική, είναι ότι, υποκειμενική είναι ότι ο κ. Στάνκοβιτς θέλει να βοηθήσει να επεκταθεί το μπάσκετ όπως έχει επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη το ποδόσφαιρο. Mm. Γι' αυτό το λόγο θέλει να βοηθήσει να γίνει περισσότερο θεαματικό το μπάσκετ με το να έρθουν και άλλοι αθλητές και από το NBA, αλλά και να βοηθήσει και αυτές τις παλιές χώρες οι οποίες έχουν υποστεί ορισμένες ζημίες. Προσωπικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου, αν δεν γίνει του χρόνου, θα γίνει σε δύο χρόνια. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, όχι όμως απότομα, όχι απότομα, και πάντα σε κάθε ομάδα να υπάρχει το υπόβαθρο της πατρίδος. Να είναι δηλαδή στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό, σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, να είναι ελληνόπαιδα. Δεν ξέρω και σε άλλες χώρες. Είμαι πάντα, κάποτε εφήρμοσα και πήρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Πιστεύω ήταν σφάλμα μου και το αναγνωρίζω ήταν σφάλμα μου. Θα πρέπει η ομάδα να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνόπουλα, πρώτον για να βοηθήσει την ελληνική νεολαία με τους Έλληνες αθλητές και κατά δεύτερο λόγο, διότι πραγματικά οι Έλληνες προσφέρουν πάντα την καρδιά τους, ενώ ο άλλος ο ξένος έρχεται να εισπράξει χρήματα, ίσως και να φύγει. Δεν θα την έκανα την ερώτηση, αλλά τώρα είναι μια πολύ πολύ καλή στιγμή να την κάνω. Επειδή μιλάμε για ελληνόπουλα, διαβάζουμε περί οικονόμου πιθανής μεταγραφής στην Ιταλία. Θα μείνει, ο πρόεδρος δεν μίλησε, ο πρόεδρος είπε, ο πρόεδρος θα πει το καλοκαίρι. Τι λέει ο πρόεδρος σήμερα εδώ στο ΤΑΔΕΦΗ, γιατί ΤΑΔΕΦΗ ο πρόεδρος. Ο οικονόμου είναι ένα παιδί μου. Εγώ πριν από 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πήγα στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, να τον πάρω. Εκεί έμαθα ότι υπάρχει και η Νίκαια από κοντά. Δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Μάλιστα. Και έφαγα 2 μερόνυχτα και τον πήρα, αμείβοντας πολύ ικανοποιητικά και την ομάδα του και τον αθλητή.
Είναι ένα κομμάτι της ομάδος, είναι ένα κομμάτι. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ ιδιαίτερο σαν παιδί μου. Νομίζω ότι παρεσύρθη στην προκειμένη περίπτωση από τον μάνατζερ του. Εγώ θέλω τον εικονό μου να μείνει στην ομάδα. Είναι ένα κομμάτι από τον ίδιο τον είναι ένα κομμάτι από την ίδια την ομάδα. Είναι μέσα, έχει βγει σχεδόν μέσα από τα σπράχνα της. Τι γίνεται με τους μάνατζερ στο μπάσκετ, γιατί είχε αναπτυχθεί μια παραφιλολογία σε σχέση με αυτούς. Φέρνουν παίκτες, διώχνουν παίκτες, καθορίζουν αμοιβές παικτών, καθορίζουν τα πάντα τελικά. Θα πω με ειλικρίνεια ότι προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι, δεν είναι επαγγελματίε. Εκτός έναν ή δύο, οι άλλοι όλοι είναι προσωρινή ή τουλάχιστον, χωρίς να πω την βαριά λέξη, μπήκανε στο επάγγελμα αυτό διότι πραγματικά απολαμβάνουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Κύριε Πρόεδρε, η είδηση είναι ότι για τον οικονόμο ότι τον θεωρείτε κομμάτι της πράσινης οικογένειας του Παναθηναϊκού, κομμάτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελε να φύγει ο οικονόμος του Παναθηναϊκού είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά θα πρέπει να προσέξει, να μην παρασύρει τις ενέργειες οι οποίες θα του κάνουν κακό. Είναι επαγγελματίας και λογικό να θέλει να κοιτάξει το καλύτερο του. Αλλά δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να αφήσει τον μάνατζερ του να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Να γίνω λίγο πιο επιθετικός και λίγο πιο. Ναι. Εσείς, ως ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος έχει την γνωστή οικονομική άνεση, ο οποίος την ευχέρεια, έχει το πάθος, γιατί περί πάθους πρόκειται αυτή η διάθεσή σας που επιδεικνύεται στον Παναθηναϊκό, είστε συχνά πυκνά και υπόκειστε σε εκβιασμούς. Δηλαδή, όταν κάποιος ξέρει ότι ο Γιαννακόπουλος θέλει πολύ αυτό και εγώ τον κρατάω, μήπως θα μπορούσε να σε εκβιάσει κανείς. Δεν μπορώ να πω. Και για να πει κανείς τη λέξη εκβιασμός, είναι βαριά. Ναι. Αλλά μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία πίεση και δεν υπάρχει από τους ίδιους τους αθλητές. Η πίεση προέρχεται από αυτούς που θέλουν να λέγονται μάνατζερ, οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι κάνουν κάτι καλύτερο, χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μπούμερα για τον αθλητή. Τονίζω και πάλι, οι Έλληνες αθλητές πρέπει να έρχονται σε επαφή, σε ψυχική επαφή με τους ανθρώπους που διευθύνουν τα σωματεία και ποτέ δεν θα βγουν ζημιωμένοι. Να μην δέχονται την πίεση, να μην υφίστανται πίεση από τους μάνατζερς και να κάνουν πράγματα που δεν θα ήθελαν ποτέ. Τονίζω και πάλι, για να κλείσω το θέμα, ο οικονόμου, ο Αλβέρτης, αυτά τα παιδιά είναι παιδιά μου. Όπως αισθάνομαι για το παιδί, με αισθάνομαι και για αυτά. Και τονίζω και πάλι, ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελε να φύγει ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Αρκεί βέβαια να μην τυχόν τους φουσκώσουν τα μυαλά οι διάφοροι μάνατζερς σε ποσά τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Ερώτηση. Εσείς με τον οικονόμου, με τον Αλβέρτη, όπως το πιστεύουμε, είστε ο μπαμπάς τους. Ο αθλητικός μπαμπάς τους. Ο μπαμπάς τους στο αθλητισμό, έτσι δεν είναι? Περισσότερο είναι κοντά μας παρά στην οικογένεια. Ακριβώς. Μα τους έχετε χρόνια μαζί σας, έχουν περάσει ώρες επί ωρών. Έχετε συμβάλει τα μέγιστα στο πώς θα εκπαιδευτούν, πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα ανδρωθούν. Γιατί πρέπει εσείς με τον εικονό μου ή με τον κάθε εικονό μου, τώρα το δανείζω με το συγκεκριμένο παιδί, να πρέπει να μιλάτε μέσω μάνατζερ? Γιατί ας πούμε δεν εξαρτάται. Ή όπως ο Παπα-Νικολάου με τον κύριο Κόκαλη. Δεν εξαρτάται. Δεν με ενδιαφέρει. Δυστυχώς, αγαπητέ μου κύριε Λάμπη, φίλε Λάμπη, θα πρέπει να σου πω το εξής. Τα παιδιά αυτά πάνε και τους δίνουν ένα χαρτί και λέει βάλε μια υπογραφή να σε εκπροσωπήσω, νομίζοντας ότι θα αποκτήσουν καλύτερα ωφέλη. Στην πραγματικότητα δεν αποκτούν ωφέλη. Απλούστατα, κάθε μάνατζερ προσπαθεί να πιέσει, για να μην πω λέξη, εκβιάσει, να πάρει περισσότερα χρήματα. Αλλά κάνει κακό, διότι κάποια στιγμή το σκηνή θα τεντώσει και θα σπάσει. Επομένως, εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά αυτά, ανεξαρτήτως σωμάτων, θα πρέπει να έχουν ψυχική επαφή, όσο δυνατόν μεγαλύτερη ψυχική επαφή με το σωματείο και να είναι βέβαιοι ότι πάντοτε θα τα βρουν. Πέντε πάνω, πέντε κάτω θα τα βρουν. Αρκεί μονάχα να μην ακολουθούν ορισμένους, τονίζω και πάλι, διότι υπάρχουν και μάνατζερ οι οποίοι πραγματικά είναι κύριοι και επιτελούν το πραγματικά επαγγελματικό έργο. Εγώ βλέπετε, η εκπομπή στην αρχή είχε πει ότι δεν θα ασχοληθεί με τα καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα που είστε απέναντί μου τι θα γίνει με το Ράτσα του χρόνου. Τι έχετε στο μυαλό σας, έχετε κανένα χαρτί για να. Κοιτάξτε, είτε. Ο Ράτσα έχει ένα συμβόλαιο το οποίο είχε ένα συμβόλαιο το οποίο έλεγε πέρυσι, ανανεώθη φέτος. Πραγματικά έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι τη παρούση στιγμή να συστήσω. Διότι καταλαβαίνετε, αν αρχίσω και συστήσω με έναν οποιοδήποτε αθλητή, και αυτό είναι ένα σφάλμα στο θέμα του παιδιού μου, του οικονόμου. Δεν είναι δυνατόν να συζητήσω τώρα συμβόλαιο για οποιοδήποτε αθλητή, διότι άμα συζητήσω με τον έναν, θα πρέπει να έχω 6-7 συμβόλαια. Τι θα γίνει, θα έρθει ο άλλος και θα μου πει αύριο το πρωί ότι κύριε, γιατί συζήτησε με τον Β, με τον Γ, με τον Α και όχι με μένα. Επομένως, δεν είναι της παρούσης στιγμής και θα είναι εγκληματικό να συζητήσω αυτή τη στιγμή με τον οποιοδήποτε αθλητή. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, μεγάλα σωματεία εννοώ. Είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Πόσο σας βάζουν μέσα, αν σας βάζουν, όποιος πει ότι κέρδισε από τον αθλητισμό, λέει ψέματα. Και πολύ πιο περισσότερο με τον μπάσκετ. Διότι η μισή του μπάσκετ είναι
πολλαπλάσιοι, και το τονίζω χαρακτηριστικά αυτό, είναι πολλαπλάσιοι των μισθών των αθλητών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μήπως όμως και οι ίδιοι πρόεδροι και οι ίδιοι παράγοντες έχουν συμβάλει στο να ανεβούν τα κασέ των παιχτών? Αυτό ήταν ένα σφάλμα που έχει ξεκινήσει από τη Μακεδονία, από την εποχή του Νίκου του Γκάλη. Βεβαίως ο Γκάλης προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που ανέβασε το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ταυτόχρονα ανέβασε και σε ψηλά επίπεδα τους μισθούς των αθλητών. Τι σημαίνει για εσάς όταν πήρατε στο Παρίσι το κύπελλο της Ευρώπης? Ήταν μια μεγάλη χαρά και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που μου έχει μείνει ανεξίτηλο και δεν το ξεχάσω ποτέ. Γυρίζοντας το αεροδρόμιο μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης, με σταμάτησε στο δρόμο ένα παιδάκι με ένα μοτοποδήλατο και μου λέει, συγκινημένο μου λέει, «Πρόεδρε, για τη χαρά που μας έδωσε σήμερα θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Θα σου δίνα το πορτοφόλι μου με 1500. Θέλω να σου δώσω το πορτοφόλι μου με 1500. Θα σου δίνα και το μοτοποδήλατό μου, αλλά δυστυχώς το χρειάζομαι για να πάω στη δουλειά μου». Αυτές οι κουβέντες δεν πληρώνονται με τίποτα. Ούτε και μπορούν να ξεχαστούν ποτέ. Ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ασχολείται με τον αθλητισμό. Πραγματικά. Ειλικρινά συγκινήθηκα ιδιαίτερως, διότι ένα παιδάκι ηλικίας 16-17 ετών έφτασε σημείο να πει ότι δεν μπορώ να σου προσφέρω κάτι άλλο, θα θέλω να σου προσφέρω το πορτοφόλι με 1500 ευρώ, σου είδα και το μοτοποδήλατό μου, για να, έτσι, να φανώ ότι και εγώ κάτι προσέφερα στο σωματείο αυτό που λέγεται Παναθηναϊκός. Όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν ο Παναθηναϊκός χάνει, εσείς νιώθετε στα εισαγωγικά λίγο ένοχος σε σχέση με τους φιλάθλους? Βεβαίως. Αισθάνομαι πρώτα-πρώτα μεγάλη πίκρα. Διότι περίμενα να κερδίσει η ομάδα μου και να χαρούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Έχετε πει όμως, μα τι άλλο να κάνω? Δηλαδή τα έκανα όλα, τι άλλο να κάνω? Τι άλλο να κάνετε, Πρόεδρε? Πήρατε την κάνεις. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει και πρόσφατα ακόμη και τα λοιπά. Δεν αμφισβητείτε. Κάνεις, αισθάνεσαι όμως κάποια ευχαρίστηση λέγοντας τι να κάνω περισσότερο. Αυτό που μπορούσα να κάνω, το έκανα. Τώρα, εάν για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο δεν ήρθε η επιτυχία, είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από μένα. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι νιώθουν μοναξιά. Είναι η πρώτη θέση, η θέση των οραματιστών, είναι μια θέση για μοναχικούς καβαλάριδες? Όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να βλέπει τη ζωή κατάματα, δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Εσείς αποφασίζετε μόνος σας ή έχετε κάποιους ανθρώπους που συμβολεύεστε, που ανταλλάσσετε απόψεις, που σας βοηθάνε? Έχω τα αδέρφια μου και έχω και τους ανθρώπους. Τώρα, εγώ παίρνω στο μυαλό μου αυτά που θέλω και αν νομίζω ότι είναι σωστά, το κάνω. Αν μπορεί κάποτε, και έχω κάνει επανειλημμένος λάθη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί ουλίθανας, μόνο οι πεθαμένοι που είναι στο γραφείο δεν κάνουν λάθη. Λάθη πολλά. Αρκεί μονάχα να είναι καλοπροαίρετα. Τα λάθη να μην έχουν υστεροβουλία. Καλοπρόεδρε μπορεί να κάνει λάθη. Τονίζω και πάλι ότι. Συμφωνώ ότι θα ακούτε κάποιους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι σας έχουν αλλάξει άποψη αυτοί. Ή έχει τύχει ποτέ να πείτε ναι, εμένα εσείς αυτά μου λέτε, αλλά εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό και αυτό θα κάνω? Όχι. Και σε μια περίπτωση και στην άλλη. Και δέχομαι τις εισηγήσεις τους και αν κρίνω κατά τη γνώμη μου ότι είναι σωστές, τις ακολουθώ. Αν κάτι δεν κρίνω, θα πάρω εγώ και στο τέλος θα έχω το βάρος. Αν είναι θετικό, θα είμαι ευτυχισμένος. Αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, τότε θα αισθάνομαι ότι είναι καλό. Πέστε μου μια απόφαση που πήρατε ενώ όλοι οι άλλοι λέγανε άλλα πράγματα και δικαιωθήκατε, και μια απόφαση που πήρατε που όλοι οι άλλοι λέγανε άλλα πράγματα και εσείς είχατε δίκιο οι άλλοι και όχι εσείς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα φέρει τον αθλητή Wilkins, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ μεγάλος αθλητής. Έκανα έγκλημα. Αποδεχόμενος την πρόταση του τότε προπονητή Μάλκοβιτς να τον αφήσω να φύγει. Και πότε είναι, μάλιστα, κάτι κρίσιμο από τον Ολυμπιακό στα play-off, δεν ήταν? Αλλά θα σας πω το εξής. Ποιος πρόεδρος θα είχε το κουράγιο να πάει αντίθετα στον προπονητή, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, είχε πάρει το κύπελλο Ελλάδος και είχε πάει και στον πέμπτο αγώνα εθνικού πρωταθλήματος? Θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Και εκεί έκανα ασφάλμα που απεδέχτη την πρώτη, όταν γύρισε ο Μάλκοβιτς και μου λέει ή αυτός ή εγώ. Δέχτηκα να κρατήσω τον Μάλκοβιτς και να φύγει ο Λουκουίς. Ήταν σφάλμα μου και το δέχομαι και θα το λέω ευχόρου ζωής ότι πραγματικά αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν ήθελε ποτέ να βλέπει έναν αθλητή, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι λανθασμένη η άποψη αυτή, έναν αθλητή να έχει μεγαλύτερη οντότητα, μεγαλύτερη ακτινοβολία από αυτόν τον ίδιο. Ωραία. Σκεφτήκατε ποτέ να πείτε άντε τώρα, να τα παρατήσω πια? Δηλαδή να γυρίσω σελίδα? Πολλές φορές το λες αυτό. Αλλά όταν ηρεμήσει, αυτό το θα το πει και το έχω πει πολλές φορές, όταν πλέον είσαι γιωμάτος από πίκρα. Έχεις πει ένα ποτήρι γιωμάτο με πίκρα. Αλλά όταν ηρεμήσει και περάσει μια μέρα, δύο μέρες, λίγες μέρες και βλέπεις τα πράγματα, έπειτα
η αγάπη του κόσμου σε αναγκάζει και πολλές φορές να καταπιείς την πικραυτή και να προχωρήσεις το δρόμο σου. Έστω και αν αυτός ο δρόμος δεν είναι με ροδοπέτα, αλλά είναι με αγκάθια. Γιατί με αγάπη. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που αναφέρεστε συνέχεια στην αγάπη του κόσμου που εισπράτετε και νιώθετε την ανάγκη να την υπηρετήσετε και να την ανταποδώσετε. Τι άλλο. Θα μπορούσατε να νιώσετε, ερώτηση είναι, την αγάπη του κόσμου κάνοντας άλλα πράγματα και όχι διαθεσμό. Κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε, δεν τα παρουσιάζουμε, διότι δεν θέλουμε να τα παρουσιάσουμε. Βεβαίως, στη ζωή του ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει κοινωνικό έργο. Κοινωνικό έργο, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε είναι κάποια βοήθεια σε ανθρώπους που πάσχουν, ή να βοηθήσει σε κάτι άλλο το οποίο, τονίζω και πάλι, δεν το παρουσιάζουμε. Δεν είμαστε, η οικογένειά μας δεν είναι από τους ανθρώπους που παρουσιάζει το τι κάνει. Δεν πιστεύετε ότι σε μια εποχή λίγο οικονομικά στενάχωρη, λίγο δύσκολη για τον πολύ κόσμο, είναι λίγο προκλητικό για έναν πρόεδρο να δίνει 2 δις ή 1 δις για να πάρει ένα παίκτη? Καταρχήν, τα νούμερα που αναφέρονται πολλές φορές από τον τύπο είναι εξωπραγματικά. Και νομίζω ότι γίνεται μεγάλη ζημιά με το να λέγονται είτε από τον πρόεδρο, είτε και από μένα ακόμη, από τον οποιοδήποτε πρόεδρο, πραγματικά νούμερα. Διότι πραγματικά θα είναι πρόκληση αυτό το πράγμα για τον άνθρωπο. Αλλά από την άλλη μεριά, ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα και πάνε τα ξοδεύουν στο καζίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και παίζουν τα χαρτιά ή πάνε και τα πετάνε από εδώ και από εκεί. Πέστε μου, πού αλλού χαλάτε χρήματα? Τίποτα. Απλώς κάνω μία ήσυχη οικογενειακή ζωή. Είμαι ευτυχισμένος από τη ζωή μου. Είμαι ευτυχισμένος από την επαγγελματική μου καταξίωση. Και αντί να πάω στο καζίνο, αντί να πάω σε χαρτιά, αντί να πάω σε κάποια άλλη. Τα μπουζούκια να τα σπάτε κάθε μέρα. Δεν είναι ο χαρακτήρα μου, δεν είναι τη οικογένειά μου αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει ο αθλητισμός. Άλλωστε, σου γίνεται όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό 27 χρόνια, σου γίνεται βίωμα. Σκέπτεται και κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει. Είναι ένα χόμπι. Βέβαια, μπορεί να είναι λίγο ακριβό, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλα είδους χόμπι καταστρεπτικά και ξοδεύουν αρκετά χρήματα. Η σχέση σας με τους άλλους πρόεδρους, πώς είναι? Άριστες σχέσεις, διότι προσωπικά πιστεύω ότι η προσωπική σου ζωή, η κοινωνική σου ζωή, η αθλητική ζωή είναι ξέχωρο. Και άλλωστε, σε έναν αγώνα, ο αγώνας αυτός θα διαρκέσει με έναν ποδόσφαιρο που χαίρομαι μία μισή ώρα, αν είναι μπάσκετ 40 λεπτά, εκείνη τη στιγμή μπορεί να είμαι αντίπαλος. Εντός εισαγωγικών. Από εκεί πέρα οι σχέσεις μου είναι άριστες και μπορώ να σας πω ότι ίσως και με τους μεγαλύτερους μανταγωγούς είναι καλύτερες από ό,τι. Όταν λέμε άριστες, για να το καταλάβουμε καλύτερα εμείς οι μη ευαείοντες, δηλαδή βεβαίως δεν τσακώνεστε, δημοσίωστε, αλλά παίρνετε τον κύριο Κόκαλη για παράδειγμα στο τηλέφωνο να του πείτε: αγαπητέ μου Σωκράτη, τι γίνεται την Κυριακή που θα παίξουμε μαζί και θα πάω στο γήπεδο να σε δω εκεί να τα πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική συναναστροφή? Ή είναι αυτή η τυπική σχέση? Όχι. Γεια σας Πρόεδρε. Όχι. Εγώ τουλάχιστον προσωπικώς πιστεύω ότι οι σχέσεις μου είναι καλύτερες κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο με όλα τα σωματεία. Δεν έχω καμία διαφορά και μπορώ να σας πω και πάλι. Μπορώ να πω ότι πηγαίνω πιο άνετα στο γήπεδο του Ολυμπιακού της ΑΕΚ παρά ότι μπορώ να πω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διότι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού οι φίλοι μπορούν να πούν και μια κουβέντα. Ενώ εκεί πέρα με σέβονται και με προσέχουν. Και πραγματικά αισθάνομαι άνετα πηγαίνοντας είτε αυτό λέγεται γήπεδο της ΑΕΚ είτε αυτό λέγεται γήπεδο Ολυμπιακού. Πέστε μου, ποιο γκολ θυμάστε που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός? Όχι, ποιο γκολ, ήταν ποια αποτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο σου δημιουργήσε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι. Θυμάμαι ότι κάποιο βράδυ είχαμε μία σύσκεψη με τον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γκόρσκι, να δούμε τι θα κάνουμε την ομάδα. Ο παππούς. Και γυρίζει και μας λέει: απόψε πρέπει να φύγει ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και ο Τζόρτζεβιτς, αν θυμάμαι, τρεις. Και του λέω: μα με συγχωρείτε. Πώς είναι δυνατόν? Αυτή είναι αστέρια. Και γυρίζει και μου λέει: επιλέξει. Αγαπητέ μου πρόεδρε, αστέρια υπάρχουν μόνο στον ουρανό. Στη γη υπάρχουν αθλητέ με καλή, επαγγελματική ζωή, αυτή αθλητική ζωή και με λίγο μυαλό. Και μου έχει μείνει ανεξίτητο αυτό το πράγμα. Αστέρια υπάρχουν μόνο στον ουρανό. Σωστό, πολύ σημαντικά. Πολύ πολύ από τα και δεν το ξεχάσω. Το ωραίτερο καλάθι. Το πιο χρήσιμο καλάθι τη καριέρα σα. Το πιο χρήσιμο καλάθι ήταν το καλάθι που δεν μπήκε. Που δεν μπήκε. Εγώ τώρα λέω το καλάθι που απεσόβησε ο Ντάγκοβιτς στο τελικό. Αυτό ήταν. Και να σα πω και κάτι, παρόλα που τελείωσε το παιχνίδι, ακόμα δεν είχα ηρεμήσει. Και αν δεν με πιάνε στην αγκαλιά τη γυναίκα μου, θα είχα λιποθυμήσει. Το λέω με ειλικρίνεια. Διότι πλέον ήταν τέτοια υπερένταση που όσο και να ήθελε να κρατήσει, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Θα ήταν άδικο να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή, χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στον αδελφό σας, τον κύριο Θανάση Γιαννακόπουλο. Πέστε μου, πόσο πολύ σας έχει βοηθήσει, συμπαρασταθεί? Κοιτάξτε. Είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Είμαστε 3 αδέλφια με 1 αδελφή και είμαστε πολύ, πολύ ενωμένοι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά τα αντιμετωπίζουμε όλοι και δεν είχαμε ποτέ να χτυπήσω ξύλο, ποτέ μέχρι τώρα οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο καθένας κοιτάει την οικογένειά του. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα οικογενειακό και μπορώ να πω ότι είμαστε τρεις και με την αδελφή μου 4 ευτυχισμένες οικογένειες. Ο μπαμπάς σας τι δουλειά έκανε? Ήταν φαρμακοποιός.
Είχε δόφαρμακείο στην Αθήνα. Βέβαια, ήταν στο Θησείο. Και θυμάμαι παιδί, όταν μέσα η Μακαρίτσα, η μητέρα μου στο κατηχητικό, προσπαθούσα να πάω στο κατηχητικό και αν μπορούσα να βρω την ευκαιρία να φύγω λίγο να πάω στο γήπεδο του Απόλλων να δω λίγο το ποδόσφαιρο. Ηλικία 10, 12 ετών. Έτσι ασχοληθήκατε με τα φάρμακα, Όχι, ναι, βέβαια. Ήταν η επιχείρηση του Μακαρίτσα του πατέρα μου, η οποία ήταν μια επιχείρηση που είχε ιδρυθεί το 1922. Και πώς σας. Δεν είχατε. Εσείς σπουδάσατε φαρμακευτική. Όχι. Απλούστατα είχα το αντιστοίχημα να χάσω τον πατέρα μου σε νεαρά ηλικία και ήμουν υποχρεωμένος να ακολουθήσω το επάγγελμα του Μακαρίτσα του πατέρα μου. Είστε και ο μεγαλύτερος της οικογένειας. Άρα προστάτης της οικογένειας, άρα ο καθοδηγητής. Με τα παλιά τα χρόνια. Με τα παλιά τα χρόνια που ο μεγαλύτερος του αδερφού ήταν ο λεγόμενος τότε πάτερ φαμίλιας, όταν δεν υπήρχε ο πατέρας. Εγώ ήμουν δίδυμος, αλλά δυστυχώς. Ο έτερος αδελφός πέθανε πολύ μικρός. Και θυμάμαι ότι ήθελε η Μακαρίτσα, ο νονός μου, ήταν τότε νομάς της Θεσσαλονίκης, ήθελε να με βγάλει κάστορα μέρα και πολιτεύει τον άλλον. Και δεν Μακαρίτσα, μητέρα μου λέει: Τι λες, Χριστιανέ, μου βγάλε μου χριστιανικά ονόματα και μας έβγαλε Πέτρο και Παύλο. Κρατάω την τελευταία σας λέξη, το Παύλος Γιαννακόπουλος. Κρατάω το όνομά σας για να κλείσω την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και θα πρέπει να σας πω και πάλι συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Προσπαθώντας να βοηθήσω όσο μπορείτε τον ελληνικό αθλητισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μένατε σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας.